Παραμένουν προς το παρόν οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες σε Τύρναβο και Αγιά, καθώς ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης δήλωσε ότι προτίθεται να αναστείλει την απόφαση για συγχώνευση των εφορειών Αγιάς και Τυρνάβου με την Α ΔΟΗ Λάρισας στη συνάντηση που είχε με τους δημάρχους Αγιάς και Τυρνάβου, τον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς στο ΜΑΠΣΥΡΑ και τον πρώην δήμαρχο Τυρνάβου Θανάση Νασίκα. Οι δήμαρχοι εξέθεσαν στον Υφυπουργό τα προβλήματα που θα προκαλούσε η μετεγκατάσταση των δύο εφορειών στη Λάρισα και δεσμεύτηκαν να παραχωρήσουν δημοτικά κτίρια, εφόσον χρειαστεί, για να στεγαστούν οι εφορίες και να μην επιβαρύνεται με τα έξοδα ενοικίου το δημόσιο. Είδε το δίκαιο του αιτήματός μας, είδε το γεγονός ότι δεν μπορούν εκ των πραγμάτων και ουσιαστικά και πραγματικά να εξυπηρετούνται οι πολίτες και οι δημότες μόνο πηγαίνοντας στη Λάρισα. Επετέχθη, παραμένει η ΔΟΗ εδώ. Εμείς έχουμε την πρότασή μας και συνεχίζουμε να λέμε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να παραχωρηθεί δημοτικός χώρος για την δωρεάν μετεγκατάσταση της ΔΟΗ, αυτό παραμένει. Θεωρούμε ότι ο Τύρναβος, όλη η περιοχή, η περιοχή του Δήμου Τυρνάβου αλλά και ο μισός Δήμος Ελασσόνας και μέρος του Δήμου Λαρισαίων που εξυπηρετούνται από τη ΔΟΗ Τυρνάβου, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Τελικός στόχος της κυβέρνησης, ωστόσο, είναι να συγχωνευτούν οι εφορίες, αφού προηγουμένως όλες οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά. Τέλος, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Τόμας Ψήρας, πρότεινε να διατηρηθεί ένας φορολογικός πυρήνας σε κάθε Δήμο με τη μορφή φορολογικού ΚΕΠ εντός ή εκτός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.